Ξημερώματα στις 13 του μήνα, ξημερώματα Τρίτης, μας τηλεφώνησε η διοκτήτρια που έχει το οίκημα επάνω και μας είπε ότι έχουν σπάσει την τζαμαρία του γραφείου μας σε Ελλήνου Συνέλευση. Κατευθείαν ειδοποίησε όλους τους συνέλληνες, όπως ήρθα και εγώ η ίδια εδώ, και κάλεσε την ασφάλεια. Ήρθε η ασφάλεια, ανοίξαμε το γραφείο, είδανε τι ακριβώς συνέβη, πήγαμε στην αστυνομία μετά από κάποια στιγμή, δώσαμε κατάθεση και κάναμε μήνυση κατά παντός υπευθύνου για εγκληματικές ενέργειες, γιατί από τη στιγμή που έχουν ξεκινήσει τα γραφεία των Ελλήνων Συνέλευσης, χτυπιούνται σε όλη την Ελλάδα με το ίδιο σύστημα. Ή σπάνε τζαμαρίες, ή πάνε και ρίχνουν εμπογιές επάνω και κάνουν διάφορες ζημιές. Εδώ τα μέλη μας είναι πάνω από 100 γραμμένα μέλη, ενεργά και μη ενεργά, είναι πάρα πολύ. Και χθες, μάλιστα στις 12 του μηνός, καταθέσαμε στις τράπεζες 40 εξώδικα και στο δημόσιο, που πιστεύω ότι οφείλεται, δεν άρεσε αυτό σε κάποιους και μας έδωσαν την απάντησή τους. Είναι έτοιμο ήδη το δεύτερο γραφείο. Έχουμε πάρει από τον κύριο την ενοικίαση που πρέπει να κάνουμε και είμαστε στα χαρτιά τώρα για το δεύτερο γραφείο. Ανοίξουμε και στο Δημότικο, θα ανοίξουμε ένα γραφείο και μάλιστα ετοιμάζουμε και εκεί δεύτερο γραφείο. Αν και μας πολεμούν πισόπλατα, εμείς δεν σταματάμε. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας πιο δυναμικά.